Έκρηξη σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στο υποκατάστημα εταιρείας Τάχη Μεταφορών στο Παγκράτη. Στο πεζοδρόμιο, στην είσοδο της εταιρείας Τάχη Μεταφορών, είχαν τοποθετήσει οι δράστες στον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Στις 10 και 4 το βράδυ, οι κάτοικοι της οδού Αστιδάματος πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους. Ο ήχος από την έκρηξη ήταν εκοφαντικός, ενώ από το οστικό κύμα έσπασαν τα τζάμια διαμερισμάτων και καταστημάτων. Καθόμουν στο κρεβάτι και άκουσα ένα εκοφαντικό θόρυβο, πολύ δυνατός. Και αμέσως σε τζάμια που σπάγανε. Ξαφνικά τυνάχτηκα. Και με παίρνει ο άντρας μου και μου λέει βόμβα. Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος διερχόμενος ή κάτοικος, αφού δεν υπήρξε σύμφωνα με την αστυνομία προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Χαρακτήριστο. Όλες αυτές τις ενέργειες δεν μπορώ να τις κατανοήσω. Το χτύπημα ήταν τυφλό. Μπόρεσε να προκαλέσει και κάποιο θύμα. Από ό,τι λέγανε, πρέπει να ήταν ένα μασούρι δυναμίτιδος, το οποίο ήταν έξω από την πόρτα. Φοβηθήκαμε τόσο πολύ, αφού κατέβησαμε να παίξουμε κάτω το κρεβάτι. Την 1η Νοεμβρίου του 2010, κατηγορούμενος για συμμετοχή στην οργάνωση συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, είχε παραδώσει στην εταιρεία ταχυμεταφορών φάκελο βόμβα με παραλήπτη την πρεσβεία του Μεξικού. Ο μηχανισμός είχε κραγεί στα χέρια γυναίκας υπαλλήλου. Τον φάκελο είχε αφήσει ένας νεαρός άνδρας που φορούσε περούκα και καπέλο τύπου τζόκεϊ. Από την περιγραφή της υπαλλήλου, λίγο αργότερα είχαν εντοπιστεί στην οδό Ριζάρη δύο νεαροί που οπλοφορούσαν και είχαν στην κατοχή τους δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς με παραλήπτες, την πρεσβεία της Ολλανδίας στην Ελλάδα και τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Είχε βρεθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε κάποιο φάκελο. Και επειδή είχε αναγνωρίσει δύο άτομα ο υπεύθυνος της Courier, μήπως ήταν κάποια αντεκδίκηση. Από μια απόδειξη που είχαν πάνω τους οι δύο συλληφθέντες, είχε εντοπιστεί και άλλος φάκελος βόμβα σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Παγκράτη με παραλήπτη την πρεσβεία της Ολλανδίας.